Ποιοι είναι οι πυλώνες δραστηριοποίησης της εταιρείας σας? Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι του χονδρεμπορίου Χορέκα, της εξυπηρέτησης δηλαδή των εστιατορίων, των ξενοδοχείων και των καφέ. Ο δεύτερος πυλώνας είναι του λιανεμπορίου, των σούπερ μάρκετ δηλαδή, και ο τρίτος πυλώνας είναι των εξαγωγών. Η εταιρεία μας έχει ιδιαίτερη παρουσία έντονη στο κομμάτι του χονδρεμπορίου. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι των εξαγωγών, που δυστυχώς η προσπάθειά μας αυτή ανακόπηκε λόγω των γεγονότων του COVID και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ καταβάλουμε και τις προσπάθειές μας για είσοδο στις αλυσίδες λιανεμπορίου. Ποια είναι τα συστατικά επιτυχίας και ανωδικής πορείας της εταιρείας? Είναι η προσπάθεια μέσα από την συνεχή βελτίωση των στελεχών μας, μέσα από σεμινάρια, μέσα από συζητήσεις τις οποίες γίνονται και από την γενικότερη άνοδο των στελεχών προσπαθούμε να αντλήσουμε αυτό το κεφάλαιο το οποίο θα δώσει το έξτρα στην εταιρεία μας για να μπορέσει να κάνει το κάτι παραπάνω. Πώς πιστεύετε ότι θα κλείσει το 2021 για τον κλάδο του φυσικού μεταλλικού νερού και πιο συγκεκριμένα για την εταιρεία σας? Αυτό είναι ένα μεγάλο ένιγμα το οποίο απασχολεί όλες τις εταιρείες. Ο κλάδος μας εξαρτάται άμεσα από την τουριστική ροή, από το τουριστικό ρεύμα. Γνωρίζετε ότι ακόμη και σήμερα δεν γνωρίζουμε ποια ακριβώς θα είναι η τουριστική ροή στη χώρα μας. Κάθε εβδομάδα ουσιαστικά προσαρμόζουμε τα πλάνα μας ανάλογα με τις ανακοινώσεις που γίνονται από τις χώρες τις οποίες έρχονται οι τουρίστες και από την ελληνική κυβέρνηση για να μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα. Μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ θετικά τα δείγματα. Πιστεύουμε ότι αν συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό θα έχουμε μια εξαιρετική χρονιά. Ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον? Το πρώτο βήμα που θέλουμε να κάνουμε είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της επιχείρησής μας για να μπορέσουμε να μπούμε ουσιαστικά, να συμμετάσχουμε και εμείς στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση όπως εξελίσσεται μπροστά μας. Θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί της κυκλικής οικονομίας, δηλαδή να εφαρμόσουμε τα μη αποσπόμενα πόματα στις συσκευασίες μας, να βάλουμε ανακυκλωμένο υλικό PET, το RPET λεγόμενο, στις συσκευασίες μας, νωρίτερα από τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα προσπαθήσουμε επίσης να μειώσουμε και το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα με την εγκατάσταση περαιτέρω φωτοβολταϊκών συστημάτων. Έχουμε ήδη φωτοβολταϊκά συστήματα από τα οποία αντλούμε το 30% της ενέργειας στο εργοστάσιο Διός. Θα προσπαθήσουμε να διπλασιάσουμε αυτό και να εγκαταστήσουμε και άλλα φωτοβολταϊκά συστήματα για να μπορέσουμε να έχουμε φθηνή ενέργεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κι εγώ.